Γεια σου Δήμητρα! Καλό μεσημέρι από την Αθήνα! Καλό μεσημέρι, καλή σεζόν να έχετε στην εκπομπή σας. Χαμόγελο βλέπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι εκεί, μαζεύεις αντιδράσεις. Τι γίνεται με τη νέα πρωθυπουργό, τη Λίζα Τρας, γιατί έχουν γίνει αρκετά τις τελευταίες ώρες. Για δώσε μας λίγο παλμό. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, η Λίζα Τρας είναι η νέα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, μετά τον Μπόρις Τζόνσον. Εχθές έγινε και επίσημα ανέλαβε τα καθήκοντά της με την ευλογία της Βασίλισσα. Υπάρχει ένα 50-50, ως και λίγο περισσότερο αρνητισμός απέναντι σε αυτή την επιλογή, καθώς έγινε όλο αυτό ισοκομματικά και δεν ήταν η επιλογή του λαού. Οπότε η αντίθετη άποψη πιστεύει ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο και ότι δεν θα προσεγγίσει τα θέματα έτσι όπως πρέπει σε μια περίοδο με ενεργειακή κρίση, οικονομική σύμφεση. Προφανώς έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και δέχεται ήδη κριτική και ενδεχομένως και κάποιοι εκφράζουν αντιδράσεις και δυσαρέσκεια. Εδώ βλέπουμε βέβαια εμείς σε πλάνα την Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία ουσιαστικά είναι η παράδοση παραλαβή, είναι ο διορισμός της Πρωθυπουργού, 15η στη σειρά που διορίζει η Ελισάβετ. Και βέβαια, Δήμητρα, μας έστειλες νωρίτερα και κάποια πλάνα που υπήρχαν ήδη κάποιες αντιδράσεις, πέταξαν μπογιές στο κοινοβούλιο. Ποιοι? Πέταξαν λευκές μπογιές. Βέβαια, αυτό δεν ήταν τόσο άμεσα συνδεδεμένο. Είχε να κάνει με την περιβαλλοντολογική επέμβαση. Ήταν κάποιοι περιβαλλοντολόγοι που έριξαν λευκά χρώματα. Να πούμε ότι επειδή δούνε και πολύ γρήγορα, μέσα σε μισή ώρα τους είχαν συλλάβει. Υπήρξε μια αναστάτωση, γιατί είναι πολύ κεντρικός ο δρόμος. Να, εδώ βλέπουμε τα πλάνα αυτά στην είσοδο. Έχουν πετάξει λευκή μπογιά, αν μπορούμε να διακρίνουμε. Σωστά ναι, και ναι, καλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν βλέπετε βίντεο ή φωτογραφίες που έστειλα, αλλά στο βάθος είναι και έχουν συλλάβει και 4 άτομα. Και κάτω καθόντουσαν άλλα 3-4 τα οποία διαμαρτυρόντουσαν και φωνάζανε. Μάλιστα. Και επίσης, Δήμητρα, υπήρξε και αυτή η σύγχυση στο Twitter με τα συγχαρήκια προς την Πρωθυπουργό. Ιδιαίτερα εντύπωση έκανε το τι συνέβη από τη Σουηδή Πρωθυπουργό. Το έστειλα αλλού. Ήταν πολύ, ναι, ναι, ήταν πολύ αυτοί οι οποίοι θέλανε να πούμε συγχαρητήρια στη Λίζα Τρας. Και μία από αυτές ήταν, όπως είπατε και εσείς, η Μαγδαλένα Άντερσον, η Πρωθυπουργός της Σουηδίας, η οποία της έστειλε. Βέβαια το ανέσυρε μετά. Ωστόσο, η κοπέλα η οποία έχει το λογαριασμό, η οποία μοιάζει πάρα πολύ σαν όνομα, της απάντησε επίσημα πολύ χιουμοριστικό τρόπο και της είπα ότι ναι, θα σας επισκεφτώ, θα σας φέρω και κεφτεδάκια. Ναι, οπότε... Μπέρδεψαν τις Λίζ και τις Τρας σε κάποιες περιπτώσεις, όπως βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, ήταν Δήμητρα, αυτή, βέβαια, ναι. Βρέχει, έχει σκάσει λίγο, σταμάτησε ή βρέχει? Όχι, σταμάτησε. Ευτυχώς είμαι τυχερή, γιατί νόμιζα ότι θα βγω με την ομπρέλα. Κλασικό Λονδίνο, Δήμητρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.